Δημοκρατία δεν υπήρχε σαν λέξη. Καν. Ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή δημιουργείται η δημοκρατία σαν λέξη για να εκφράσει αυτό το καινούργιο που δημιουργήθηκε. Ο αρχαιαστρατός είδε μια φορά, μόνο μια φράση υπάρχει στον Αριστοτέλη που λέει ότι το εξής, ότι την πρόταση στο λαό, στη λαϊκή συνέλευση, την πρόταση για την κατάργηση της εξουσίας του Αρείου Πάγου και των Ευγενών την έκανε ο Εφιάλτης μαζί με κάποιον άλλον τελείως άγνωστο, λέει, ονόματι αρχέστρατο. Μόνο αυτό ξέρουμε για τον αρχέστρατο. Νόμιζαν ότι η δημοκρατία είναι κάτι, μια παρένθεση. Πήρε ο λαός την εξουσία, αλλά δεν θα μπορεί να την κρατήσει, είναι ποτέ δυνατόν ο λαός να κρατήσει την εξουσία. Θα του την πάρουν. Δεν μπόρεσαν να φανταστούν ότι ο λαό, δεν μπορείς να του την πάρεις του λαού την εξουσία αν καταφέρει και την ασκήσει. Πριν την ασκήσει δεν τον αφήνεις να την πάρει. Αν όμως καταφέρει και την ασκήσει δεν μπορείς να του την πάρει. Πόσο καιρό κράτησε αυτό? 140 χρόνια. 140. Η δημοκρατία στην Αθήνα κράτησε 140 χρόνια. Τι γίνεται, αυτό το πράγμα που ήταν μέχρι τότε, να έχουν τη γη, να έχουν την εξουσία, να έχουν το στρατό, να έχουν όλα τα μέσα οι άρχοντες, αλλάζει αυτό με το σχέδιο του Θεμιστοκλή. Γιατί μετά τη μάχη του Μαραθώνα ένα διάστημα αρρώστησε και πέθανε ο Μιλτιάδης και οι Αθηναίοι ξαναφέρνουν την πρόταση του Περικλή για να τη θέσουν σε εφαρμογή του Θεμιστοκλή. Για να τη θέσουν σε εφαρμογή. Να γίνει η Αθήνα πραγματικά ναυτική δύναμη κλπ. Στην ναυμαχία της Αλαμίνας δεν πολέμησαν τα αρχοντόπλα, αλλά πολέμησε ο απλός λαός ο οποίος είχε επαντρώσει τα πλοία. Με την περηφανή νίκη πάλι, ο απλός λαός είδε ότι έχοντας τον οπλισμό, έχοντας τα πλοία στη διάθεσή του, μπορεί να επιβάλλει ακόμη και εξουσία. Αυτό φοβήθηκαν τότε οι άρχοντες, οι ευγενείς, οι γεωκτήμονες ευγενείς που είχαν την εξουσία και την ασκούσαν μέσω των αρχόντων και την εποπτεία όλης της πολιτείας, φύλακας της πολιτείας αυτής ήταν ο Άρειος Πάγος. Τι κάνουν? Σκέφτονται ότι χάνουμε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή τώρα ο λαός πια είναι σε θέση να μας παραμερίσει. Και κάνουν δικτακτορία. Δικτακτορία του Αρείου Πάγου. Αυτό το μαθαίνουμε από τον Αριστοτέλη. Η δικτατορία αυτή κράτησε 17 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 17 χρόνια αναπτύχθηκε ένα λαϊκό κίνημα. Ηγέτες του λαϊκού αυτού κινήματος έγινε ο Εφιάλτης, ο γιος του Σοφονίδου. Άγνωστος. Δεν τον ήξερε κανένας τον Εφιάλτη. Ξέρουμε έναν άλλον Εφιάλτη. Ναι, αυτός... Ξέραν τον Εφιάλτη, τον Τραχίνιο, που πρόδωσε το μονοπάτι από το οποίο θα περνούσαν οι Πέρσες για να περάσουν από τις Θερμοπύλες. Δεν έχει καμιά σχέση, τελείως άσχετο. Η ιστορία όμως αυτού τον Εφιάλτη τον ξέρουνε όλοι, ενώ τον Εφιάλτη, τον Επαναστάτη, που ανέλαβε την ηγεσία του λαϊκού κινήματος, τον έχει αποκρύψει και θα δούμε γιατί τον έχει αποκρύψει. Αναλαμβάνει ο Εφιάλτης, ο γιος του όχι αναλαμβάνει, γίνεται ηγέτης, πραγματικά λαϊκός ηγέτης. Και ξεσηκώνει το λαό, όχι για να απαλλαγεί από τη δικτακτορία του Αρείου Πάγου, αλλά για να αλλάξει τελείως το σύστημα. Να πάψουν να υπάρχουν πια άρχοντες και αρχόμενοι, να πάψει να είναι χωρισμένοι, να έχει την εξουσία οι ευγενείς και να πάψουν οι διακρίσεις ανάμεσα στους ευγενείς και στο λαό. Για την εποχή εκείνη αυτό το πράγμα ήταν πρωτάκουστο. Μία ερώτηση, ας πούμε, είναι πώς ξεκίνησε ο Εφιάλτης να ασχολείται με τα κοινά, τι... Δεν το γνωρίζει κανείς αυτό. Δεν το γνωρίζει. Το λέμε ότι ήταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Ο πατέρας του, ο Σοφονίδης, έγινε γνωστός γιατί ήταν ο πατέρας του Εφιάλτη, εκ των υστέρων. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν. Τότε όμως που δημιουργεί,
όλα αυτά τα πράγματα, οπωσδήποτε, τότε η σύγχρονή του ή αυτή, τι κάνει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Και έτσι έχουμε καμιά δεκαπενταριά φράσεις όλες για τον Εφιάλτη. Λέει, ας πούμε, ο Αριστοτέλης, ήτανε πατριώτης και δίκαιος προς την πολιτεία. Ο Πλούταρχος λέει το εξής. Ο Εφιάλτης, λέει, ήταν ενέπνεε τρόμο σε όλους τους ολιγαρχικούς και σε όλους εκείνους που αδικούσαν το λαό. Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνει ο Εφιάλτης? Ή πότε βρήκε την ευκαιρία? Τότε, την εποχή εκείνη, στα 17 τα χρόνια που λέμε μέσα, στη Σπάρτη έγινε μια επανάσταση στη Μεσσηνία. Οι ήλωτες της Μεσσηνίας ξεσηκώθηκαν, κλείστηκαν στο φρούριο της Ιθώμης και ήθελαν να απαλλαγούν από την Σπάρτη. Οι Σπαρτιάτες ζήτησαν και καλώς τη βοήθεια των Αθηναίων και από άλλες σχόλες, αλλά και από τους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι επέλεξαν και έστελναν τα καλύτερα στρατεύματά τους. Ο καλύτερος στρατός την εποχή εκείνη ήταν οι Μενιδιάτες. Οι πιο καλοί πολεμιστές. Έστελε τους Μενιδιάτες, ας πούμε, 3.000 στρατό, βαριά εξοπλισμένο και ευγενής, όπως είπαμε όλοι. Τότε ο στόλος ήταν αγκυροβολημένος στον Πειραιά. Αυτή η περίοδος ήταν ευνοϊκή για τον Εφιάλτη, για να μπορέσει να επιβάλλει την επανάσταση. Και εφόσον το κίνημα είχε φουντώσει πια, είχε γίνει πολύ μεγάλο, τι κάνει? Αρχίζει πρώτα να κυνηγάει τους, έθεσε σε λειτουργία τα δικαστήρια της Ηλιαίας που είχε θεσπίσει ο Σόλων και που έμεναν ανενεργά. Δεν είχαν καταργηθεί, μπορούσες να τα θέσεις σε λειτουργία. Απλώς είχαν μείνει ανενεργά. Τα θέτει σε λειτουργία και περνάει τον έναν μετά τον άλλον τους αρεοπαγίτες σε δίκη για κακοδιοίκηση. Και τους έπαιρνε το κεφάλι όταν πραγματικά αποδεικνυόταν ότι είχαν αδικήσει το λαό, τους έπαιρνε το κεφάλι του, σκότωσε. Οι αρεοπαγίτες φυσικά άρχισαν να φοβούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε έχασαν τον ύπνο τους. Έπεφταν να κοιμηθούν το βράδυ και την ώρα που έκλειναν τα μάτια τους και άρχισε να τους παίρνει ο ύπνος, έβλεπαν τον Εφιάλτη να τους καταδιώκει και να τους σκοτώσει. Από εκεί έμεινε η φράση. Από εκεί έμεινε η φράση που λέμε μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα μεταχειριζόμαστε και λέμε «Είχα Εφιάλτη». Από εκεί έμεινε αυτή η φράση για τον Εφιάλτη. Αυτός είναι ο Εφιάλτης, ο επαναστάτης ο Εφιάλτης που είχε γίνει Εφιάλτης στους πλούσιους και στους ευγενείς. Αυτός πραγματικά. Και επειδή αυτοί αποφάσισαν να τον ξεγράψουν, να μην τον μάθουν μετέπειτα γενναίας, να μην ξέρει κανείς για τον Εφιάλτη, η μοίρα τους έπαιξε ένα παιχνίδι πολύ άσχημο για αυτούς. Έμεινε ο Εφιάλτης στα αυτόματα όλων των ανθρώπων όλης της γης. Μάλιστα. Σαν τιμωρός. Τρομερό. Ήθελα να ρωτήσω, όταν λέτε ότι τους ξέκανε ο Εφιάλτης, εννοείται ότι τους κατηγορούσε στο δικαστήριο και αποφάσισε το λαϊκό όταν δικαστήριο. Όταν λέμε τώρα ο Εφιάλτης, το προσωποποιούμε, ενώ τα λαϊκά δικαστήρια της Ηλιαίας επαντρώνονταν, να το πούμε έτσι, σαν δικαστές, ήταν οι απλοί Αθηναίοι. Με κλήρο. Μάλιστα. Κλήρωνες τους δικαστές που θα δίκαζαν την κάθε υπόθεση. Μάλιστα. Και οι δικαστές, σαν τους ενόρκους που έχουμε σήμερα δηλαδή. Όχι ενόρκοι, αλλά τότε είχαν αποφασιστική γνώμη και αμετάκλητη. Την απόφαση που θα έπαιρνε ο λαός δεν μπορούσε κανείς να την ανακαλέσει. Μάλιστα. Από που ξεκίνησε τις δίκες και λοιπά, το 462 π.Χ. τότε που ο στρατός βρισκόταν όλος στη Σπάρτη, στην Ιθώμη, Μεσσηνία, και τα πλοία που υποστήριζαν, οι ναυτικοί που υποστήριζαν το κίνημα, που ήταν μέσα στο κίνημα, κάνει παλαϊκή συνέλευση. Αθήνα και Πειραιά. Μαζεύεται όλος ο λαός της Αθήνας και του Πειραιά, αυτή είναι η άμεση δημοκρατία, και παίρνει τη μεγαλειώδη απόφαση. Καταργεί
διαφορές ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς, ανάμεσα στους ευγενείς και στο λαό, και δίνει όλη την εξουσία στο λαό ο Εφιάλτης. Αυτά τα αναφέρει ο Αριστοτέλης μέσα, ακριβώς από τον Αριστοτέλη τα πήραμε. Και λέει ότι έδωσε, πήρε, αφαίρεσε λέει την εξουσία από τον Άριο Πάγο που ήταν η της πολιτείας φυλακή και απέδωκεν την εξουσία στη Βουλή των 500, στο Δήμο και στα δικαστήρια. Επομένως, ολόκληρη η εξουσία ήρθε στη συνέλευση των πολιτών, που γίνεται το ανώτατο πολιτιακό όργανο, στη συνέλευση των πολιτών, στη Βουλή των 500 και στα δικαστήρια της Ηλίας. Η συνέλευση των πολιτών είχαν το δικαίωμα να λάβουν όλοι οι πολίτες μέρος, όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες μέρος, και όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες είχαν το δικαίωμα πλέον να κάνουν προτάσεις. Και όποιου πρόταση κρινόταν ότι ωφελεί το κοινωνικό σύνολο, αυτή ψηφιζόταν. Και αν ο Δημήτρης ήταν πολύ φωτεινό και ηγετικό στέλεχος του λαού και έδινε σωστές, καλές προτάσεις που βοηθούσαν τον λαό, αποκτούσε και φήμη και αξία. Μπράβο, είναι σπουδαίος ο Δημήτρης. Εξουσία όμως δεν έδιναν ποτέ στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης κάθε φορά θα έπρεπε να αποδεικνύει ότι έχει ικανότητα αν ήθελε να διατηρήσει τη φήμη του. Μάλιστα. Λοιπόν, τότε εγκαθιδρύθηκε η δημοκρατία, αφαιρέθηκαν οι εξουσίες και δημιουργούνται αυτά τα θεσμικά όργανα της δημοκρατίας. Δημοκρατία δεν υπήρχε σαν λέξη. Καν. Ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή δημιουργείται η δημοκρατία σαν λέξη, για να εκφράσει αυτό το καινούργιο που δημιουργήθηκε. Άρα δηλαδή η λέξη εμφανίστηκε το 462 λόγω του Εφιάλτη και του, αρχέστρατου νόμου και των αρχιών. Ο αρχιέστρατος είναι μια φορά, μόνο μια φράση υπάρχει στον Αριστοτέλη που λέει ότι το εξής, ότι την πρόταση στο λαό, στη λαϊκή συνέλευση, την πρόταση για την κατάργηση της εξουσίας του Αρίου Πάγου και των Ευγενών την έκανε ο Εφιάλτης μαζί με κάποιον άλλον τελείως άγνωστο, λέει, ονόματι Αρχέστρατο. Μόνο αυτό ξέρουμε για τον Αρχέστρατο. Να κάνω εδώ συγγνώμη μία, να πούμε, δηλαδή κατ' εσάς και όπως το καταλαβαίνω και εγώ, εξαφανίστηκαν πάρα πολλά στοιχεία από αυτούς τους δύο ανθρώπους, ναι, και από όλη αυτή την προσπάθεια για να μην φαίνεται... Ναι, τι έγινε, ναι. Γιατί θα έπρεπε κανονικά να έχουμε τρομερά τις πληροφορίες για αυτούς. Θα έπρεπε να έχουμε. Και όπως φαίνεται είχαμε. Ναι. Και όπως φαίνεται είχαμε πολλά στοιχεία. Και αυτό φαίνεται ότι καταρχάς αυτοί που έγραφαν την εποχή εκείνη ήταν ολιγαρχικοί και όχι δημοκρατικοί. Μισούσαν τη δημοκρατία και δεν την ήθελαν. Νόμιζαν ότι η δημοκρατία είναι κάτι, μια παρένθεση. Πήρε ο λαός την εξουσία, αλλά δεν θα μπορεί να την κρατήσει, είναι ποτέ δυνατόν ο λαός να κρατήσει την εξουσία, θα του την πάρουν. Δεν μπόρεσαν να φανταστούν ότι ο λαό, δεν μπορείς να του την πάρεις του λαού την εξουσία αν καταφέρει και την ασκήσει. Πριν την ασκήσει δεν τον αφήνεις να την πάρει. Αν όμως καταφέρει και την ασκήσει δεν μπορείς να του την πάρεις. Πόσο καιρό κράτησε αυτό? 140 χρόνια. 140. Η δημοκρατία στην Αθήνα κράτησε 140 χρόνια. Οι ολιγαρχικοί, όπως είπαμε, περίμεναν ότι αυτό αποτελεί μία παρένθεση και θα περάσει. Για το... Ο Εφιάλτης για αυτούς ήταν το πιο μισητό τους πρόσωπο. Έγινε ο Εφιάλτης τους. Όμως δεν ήθελαν ούτε καν να πούνε και να λένε το όνομά του. Καθόλου. Γι' αυτό και δεν το αναφέρουν καθόλου. Ο Τουκεδίδης, ο ιστορικός που περιγράφει τα γεγονότα αυτά και που είναι πολύ σημαντικά γεγονότα, δεν αναφέρει λέξη. Λέξη. Όλοι λοιπόν οι ολιγαρχικοί συγγραφείς δεν τον ανέφεραν καθόλου. Δεν τον ανέφεραν τον Εφιάλτη καθόλου. Μέσα δε τον πρώτο χρόνο τον σκότωσαν κιόλας. Έπειτα αυτό το πράγμα για την εποχή εκείνη ήταν πρωτόγνωρο. Η σοφή όλου του κόσμου. Κάτι έγινε στην Αθήνα. Στην Αθήνα γίνεται κάτι πρωτόφατο. Ο απλός λαός, ο απλός πολίτης, αυτός που δεν ήξερε, ο δούλος που σκεφτόταν δουλικά, που παρακαλούσε, έγινε ταυτόχρονα ένα αξιοπρεπές άτομο, ένα άτομο που μπορεί ακόμη και να κυβερνήσει. Και έτρεξαν όλοι οι σοφοί από όλο τον κόσμο, μαζεύτηκαν στην Αθήνα.
για να διδαχτούν, να διδαχτούν από, τον, από αυτό το πείραμα το πρωτόπαντο. Και οι ίδιοι πια να μορφώσουν το λαό για να είναι ικανός ο λαός να ασκεί την εξουσία που ασκούσε. Ο Δημήτρης και ο Δημόκρατος, το τι είπε, ότι είναι προτιμότερο να ζεις φτωχός, απλός πολίτης δηλαδή σε μια δημοκρατία, παρά να απολαμβάνεις όλες τις τιμές και τα αγαθά στην αυλή ενός βασιλιά. Ο Δημόκρατος, ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής, ο θεραιοαρητικός της δημοκρατίας, σε αντίθεση με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη που ήταν της ολιγαρχίας. Ο Μανώλης ο Ανδρόνικος, ο οποίος ανασκευάζει όλη αυτή τη θεωρία ότι ο Περικλής τα έκανε κλπ. Και λέει όχι, αυτά δεν οφείλονται στον Περικλή. Απλώς έγιναν, αυτό το θαύμα άρχισε και στη γενιά του Περικλή. Yes. Όχι ότι τα έκανε ο Περικλής, αυτά τα έκανε η δημοκρατία, λέει, διότι. Εκείνο που έκανε ο Εφιάλτης, είπαμε, ήταν ότι έκανε επανάσταση και όχι μεταρρύθμιση. Η επίσημη ιστορία τον παρουσιάζει με τα ελάχιστα αυτά, ότι έκανε ο Εφιάλτης μια μεταρρύθμιση και βελτίωσε, λέει, το καθεστώς του Κλισθένη. Δεν έκανε μεταρρύθμιση, αλλά έκανε επανάσταση. Στο καθεστώς του Κλισθένη την εξουσία την είχε η πρώτη τάξη των Ευγενών και οι άρχοντες και την εποπτεία ο Άριος Πάγος, η Βουλή του Αρίου Πάγου. Υπήρχε περίπτωση τότε ένας καλός ρήτορας, σαν τον Βενιτζέλο σήμερα ας πούμε, να πείσει ότι αυτή την πρόταση πρέπει να την ψηφίσετε γιατί είναι για το καλό της πολιτείας. Και πειθότανε ο λαός και την ψήφισε. Και αν εκ των υστέρων αυτή η πρόταση αποδεικνύονταν ότι ήταν βλαβερή για το κοινωνικό σύνολο, πάντα σαν μέτρο ήταν το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Και αν αποδεικνύονταν εκ των υστέρων, τότε αυτός που είχε κάνει την πρόταση, πρώτον, καταδικαζόταν σε ατιμία. Του στερούσαν τα πολιτικά του δικαιώματα, να μην έχει το δικαίωμα να ξανακάνει πρόταση και να ξαναλάβει μέρος στη... Και αν είχε προξενήσει βλάβη ηλική στην πολιτεία, να αποκαταστήσει τη βλάβη. Και αν είχε μεγάλη βλάβη, την παίρνανε μέχρι και το κεφάλι ακόμα. Μάλιστα. Όσο λειτουργούσε η δημοκρατία, ο Εφιάλτης θα ήταν στο στόμα όλων. Θα είχε τη μεγαλύτερη δόξα. Και αυτό το μαθαίνουμε μετά την κατάλυση της δημοκρατίας, στους Αλεξανδρινούς χρόνους. Ένας ιστορικός, ο Ιδωμενέας, γράφει μια ιστορία και λέει ότι στη δολοφονία του Εφιάλτη ενέχεται ο Περικλής, ο οποίος, λέει, ζήλευε πάρα πολύ τη μεγάλη φήμη και δόξα του Εφιάλτη. Αυτά τα αναφέρει ο Πλούταρχος. Μάλιστα. Και λέει ο Πλούταρχος, δεν πιστεύω, λέει, από πού τα βρήκε, που τα λέει αυτά ο Ιδωμενέας για τον Περικλή, που μεταξύ μας, λέει, δεν ήταν ανεπίληπτο σε όλα, αλλά τέτοιο μεγάλο πάθος δεν νομίζω να είχε ώστε να βάλει να σκοτώσουν τον Εφιάλτη. Όταν έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος, δεν έγινε για την ηγεμονία, ποια από τις δύο χώρες θα ηγεμονεύσει στην Ελλάδα, όπως μας λέει η επίσημη ιστορία, αλλά όλες οι ολιγαρχικές πόλεις είδαν ότι οι λαοί τους αναθάρισαν βλέποντας την πρόοδο και των Αθηναίων, βλέποντας ότι οι Αθηναίοι πήραν την εξουσία και μεγαλουργούν, αναθάρισαν και οι λαοί των χωρών αυτών. Και όλες οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις αποφάσισαν με ηγέτεδα δύναμη τη Σπάρτη να θέσουν ένα τέρμα, να καταλύσουν τη δημοκρατία στην Αθήνα. Ο Θουκυδίδης μεροληπτεί όμως υπέρ της Σπάρτης και όχι υπέρ των Αθηναίων. Γιατί μεροληπτεί? Οι Αθηναίοι, ο Θουκυδίδης είχε επάνω στη Θάσο μεταλλεία χρυσού, κάτι τέτοιο. Και τον εξέλεξαν οι Αθηναίοι στρατηγό για να, και το ανέθεσαν, χωρίς να φύγει και από τη δουλειά του επάνω, να αναλάβει την περιφρούρηση, την αυτή της... Αμφίπολης. Της Αμφίπολης, έτσι, μπράβο, να είδες, τα ξεχνάω. Της Αμφίπολης. Ο Θουκυδίδης, σαν ολιγαρχικός που ήταν, άφησε τους Σπαρτιάτες και κατέλαβαν την Αμφίπολη. Ολιγόρησε.
Οι Αθηναίοι λοιπόν ήταν αμέσως να πάει στην Αθήνα να δικαστεί να του κόψει το κεφάλι. Και το σκάσε, έφυγε εγώ, σε αηφυγεία. Λοιπόν, δεν τολμούσε πια με τίποτα να έρθει στην Αθήνα. Αν ερχόταν στην Αθήνα, ο κάθε Αθηνός μπορούσε να τον συλλάβει και να τον σκοτώσει κιόλας αμέσως χωρίς να περάσει. Και τι, πήγε στο στρατόπεδο της Σπάρτης και μάζεψε όλο το υλικό μετά για να γράψει την ιστορία. Επόμενο ήταν να είναι η ιστορία του μεροληπτική και όχι αμερόληπτη, όπως μας λένε ότι ο πιο αντικειμενικός ιστορικός είναι ο Θουκυδίδης. Δεν είναι καθόλου αντικειμενικός. Α, γιατί δείτε το Σοκράτη. Λοιπόν, στον πόλεμο στον Πελοποννησιακό τελικά επεκράτησαν οι Σπαρτιάτες, νίκησαν. Νίκησαν οι Σπαρτιάτες και βάζουν πια στην Αθήνα να κυβερνήσουν τους 30 φιλοσόφους βασιλιάδες, τους 30 ολιγαρχικούς φιλοσόφους όπως τους ήθελε ο Πλάτωνας για να κυβερνούν, τους 30 τυράννους. Αυτοί οι 30 τύρανοι έκαναν τέτοιες πράξεις φρικιαστικές που δεν το συγχωράει το μυαλό του ανθρώπου. Μέσα σε 3 μήνες σκότωσαν, έσφαξαν 1500 Αθηναίους. Οι 30 τύρανοι είχαν φτιάσει ένα καθεστώς δικό τους. Αυτοί οι 30 έπαιρναν όλες τις αποφάσεις. Είχαν και μια βουλή που η βουλή έπρεπε να επικυρώνει τις αποφάσεις που έπαιρναν. Όπως και σήμερα η βουλή η δική μας μόνο επικυρώνει τις αποφάσεις που παίρνουν άλλοι. Μάλιστα. Να επικυρώνει. Λοιπόν, έπαιρναν τις αποφάσεις όλες και πολιτικά δικαιώματα έδωσαν μόνο σε 3.000 Αθηναίους. Μόνο αυτοί είχαν πολιτικά δικαιώματα, κανένας. Δηλαδή κατέργησαν τα πολιτικά δικαιώματα των υπολείπων. Όλων των άλλων πολιτών. Πολιτικά δικαιώματα, δηλαδή να συνέλθουν στη συνέλευση των πολιτών στην εκκλησία του Δήμου, ας πούμε, έτσι, είχαν μόνο 3.000 πολίτες. Με... Από τα εισόδημα και πάνω, ας πούμε. Όχι, δεν είχε καμία σημασία. Ήταν επιλεγμένοι αυτοί. Ήταν ηχουντικοί, όπως τα λέγαμε. Μάλιστα, ακόμα χειρότερα. Ναι, ήταν ηχουντικοί, έτσι. Λοιπόν, μέσα στο περίοπτη αυτό, μεγάλο σεβασμό είχαν οι 30 τυράννες στο Σοκράτη. Μάλιστα. Και στον Πλάτωνα φυσικά, διότι ο αρχηγός των 30 τυράννων, ο Κρητίας, ήταν θείος του Πλάτωνα και μαθητής του Σοκράτη. Μάλιστα. Και επομένως είχαν δώσει στο Σοκράτη να έχει τα πολιτικά του δικαιώματα και ο Σοκράτης ήταν χουντικός, ας το πούμε σήμερα. Ήταν χουντικός. Τελειώνει, φεύγει η δικτατορία. Επανέρχεται η δημοκρατία στην Αθήνα και να η γραφή παρανόμων εδώ. Υπογράφουν μια συμφωνία με τη Σπάρτη να μην καταδιώξουν και να μην εξοντώσουν τους ολιγαρχικούς. Με αυτό τον όρο δεχόταν η Σπάρτη να φύγει και να αφήσει τους Αθηναίους πάλι ελεύθερους. Τον δέχτηκαν οι Αθηναίοι. Μάλιστα. Δέχτηκαν τον όρο αυτό οι Αθηναίοι και πέρασε στη γραφή παρανόμων. Όποιος λοιπόν ζητούσε να τιμωρηθεί κάποιος γιατί ήταν στη Χούντα, θα διωκόταν με γραφή παρανόμων. Δεν είχε το δικαίωμα. Δεν είχε το δικαίωμα να εγείρεις δίκη, ας σου είχαν σκοτώσει το παιδί σου. Μάλιστα. Καταλαβες. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή είχαν, οι Σπαρτιάτες είχαν ασυλία, είχαν αλλά δώσει ασυλία. Τι βρήκανε, ναι. Τι γινόταν. Καταρχάς έκαναν μια καλή αυτή. Με το Σοκράτη προσπαθούν. Με το Σοκράτη θα σας πω τώρα, αλλά αν δεν το βάλουμε. Ναι, όχι, βάλτε το, βάλτε το. Δεν το καταλάβεις. Αν δεν καταλάβουμε τι ήταν, δεν καταλάβουμε το ιδιαίτερο του Σοκράτη. Λοιπόν, ο Σοκράτης ήταν χουντικός, ας το πούμε έτσι. Τότε άρχισαν δίκες μετά. Όχι γιατί ήταν στη Χούντα ο καθένας, αλλά έψαχναν να βρουν αφορμές, κάτι άλλο που να μην τους πιάνει ο νόμος. Μάλιστα. Και κατηγορούσαν τον άνθρωπο γιατί είχε κάνει κάτι, ξέρω εγώ, γιατί. Κατηγορούν τον Σοκράτη για κενά και δαιμόνια. Μάλιστα. Ότι διαφθείρει τους νέους με κενά δαιμόνια. Μάλιστα. Και ζητάνε οι κατηγοροί του θάνατο. Η δίκη έγινε από 1501, δεν θυμάμαι, δικαστές. Τι γινότανε τότε, πώς λειτουργούσε. Πρώτα μίλαγε ο κατηγορός, ο κατηγορούμενος κλπ. Και μετά γινόταν ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ του κατηγόρου, ποιοι είναι υπέρ του κατηγορουμένου. Για να κριθεί αν είναι, πώς το λένε, καταδικαστέως ή όχι, αν θα τιμωρηθεί ή όχι. Στην υπόθεση του Σοκράτη η πλειοψηφία ήταν ότι είναι ένοχος. Mm-hmm. Κρίθηκε ένοχος.
Επομένως πρέπει να δικαστεί. Δεν καθόριζε όμως ο νόμος την ποινή. Όταν ήταν μερικές ποινές που τις καθόριζε ο νόμος. Ήταν άλλες ποινές που δεν τις καθόριζε ο νόμος. Για ποινές που δεν καθόριζε ο νόμος, τότε γινόταν πάλι μια διαδικασία από την αρχή. Μάλιστα. Σαν μια δεύτερη δίκη. Mm-hmm. Και καλούσανε από τη μια μεριά τους κατηγόρους να πούνε ποια ποινή προτείνουν για τον κατηγορούμενο που ήδη κρίθηκε ένοχος. Ναι, ναι. Αυτοί επέμεναν, οι αυτοί, θάνατος. Μάλιστα. Και ο κατηγορούμενος να προτείνει τι ποινή θεωρεί καλύτερη για τον εαυτό του, ώστε να μην εξαντλήσουν, ώστε να εξαντλήσουν οι δικαστές την επίοικιά τους και ναι, να μην τον καταδικάσουν σε θάνατο εαυτό. Όσο κράτης, το δεύτερο αυτό σκέλος περιφρόνησε τελείως το δικαστήριο. Το έβρισε. Περιφρόνησε το λαό τελείως. Και λέει, την ποινή που προτείνω για τον εαυτό μου είναι να σιτίζομαι στο Πριτανείο εφόρου ζωής. Θεωρήθηκε ασέβεια προς το δικαστήριο και ίσχυσε, αν δεν προτείνει ποινή ο κατηγορούμενος, τότε ισχύει του κατηγόρου. Μάλιστα. Και ίσχυσε η ποινή του κατηγόρου σε θάνατο. Θεωρείτε ότι το Σοκράτη τον πήρε η μπάλα του διωγμού των ολιγαρχικών, που γινόταν εναντίον των ολιγαρχικών εκείνη την περίοδο. Όλη του η φιλοσοφία του Σοκράτη ήταν φιλοσοφία ολιγαρχική. Όλη του η φιλοσοφία. Και μετά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Είναι από τη μια μέρα, είναι αυτή που λέμε ιδεαλιστική φιλοσοφία, που θέλει μια ιεραρχία στην κοινωνία που να αρχίζει από το Θεό και να φτάνει μέχρι στην τελευταία αυτή. Οπότε οι άξιοι, οι άνθρωποι φωτισμένοι από το Θεό, αυτοί οι ικανοί, οι επαΐοντες, αυτοί να έχουν την εξουσία και όχι ο πολυλαός. Ενώ αντίθετα, ο Δημόκριτος με τη θεωρία του των ατόμων τα βάζει όλα τα άτομα ίσα και δεν έχουν καμιά υπόταξη ή αυτό, ούτε Θεό ούτε τίποτα. Και είναι όλα άτομα μέσα στον απέραντο κενό χώρο. Και εκεί κινούνται, μετασχηματίζονται κλπ. Χωρίς να υπάρχει καμιά ιεραρχία. Ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης την εποχή τους, στην εποχή τους, δεν είχαν τη φήμη και την αξία που έχουν σήμερα. Ακριβώς. Αυτό είναι το μυστικό. Τότε τη μεγαλύτερη αξία την είχαν οι σοφιστές. Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος τότε ήταν ο Πρωταγόρας. Και όχι ο Σοκράτης. Μάλιστα. Και ήταν μόνο για τα πλουσιόπεδα, μόνο στα πλουσιόπεδα πήγαινε. Ενώ για τον πολύ λαό, για να μάθει ο λαός τι είναι, τι δεν είναι αλήθεια, πώς πρέπει να κυβερνάει, για να μην κοροϊδεύεται, ήταν οι σοφιστές που είχαν ανοίξει σχολές παντού μέχρι να μάθει ο λαός να... Δηλαδή εμάς μας διαφημίζουν τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα. Ακριβώς, γιατί... Ενώ τότε γιατί, ήτανε ναι, δεν... πιο δεύτερη. Μετά όμως και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, και όλη η φιλοσοφία του Μεσαίωνα στηρίζεται στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Αυτή είναι η μαγιά. Γι' αυτό έμεινε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και... Ανακάλυψαν τον Δημόκριτο, η αστική τάξη, μετά το 17ο αιώνα. Τόσος κόσμος, τόσοι φιλόσοφοι, τόσοι επαναστάτες που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, πώς και δεν ανακάλυψαν τον Εφιάλτη συντομότερα μέσα από κείμενα, δηλαδή... Έχει ανακαλυφθεί, πώς δεν έχει. Αλλά είναι στα ψηλά της ιστορίας πάντα. Τα ψηλά της ιστορίας δεν τα μαθαίνει όλος ο κόσμος. Οι ειδικοί της ιστορίας το ξέρουν πάντα. Ναι. Γιατί κάτι μου είπατε για τον Μάρξ που δεν ήξερε περί του Εφιάλτη. Άλλο αυτό. Τα ψηλά της ιστορίας λέμε τα νεότερα. Ναι. Τα νεότερη ιστορία, ναι, πως γράφεται. Ναι. Έτσι δεν είναι ότι... Τότε τον είχαν αυτός και τότε όσοι ήταν έγραψε. Τότε είπαμε ο Αριστοτέλης. Ναι. Του Αριστοτέλη, η Αθηναίων Πολιτεία, που αναφέρει για τον Εφιάλτη, πώς έγινε η μεταπολίτευση αυτή, η επανάσταση και η επικράτηση της επανάστασης, βρέθηκε, δεν θυμάμαι όμως πού, μου έχει μείνει μόνο ότι βρέθηκε το 1905 και ότι ήταν, μάλιστα έλειπε το εξώφυλλο απ' έξω, είχε λίγο φαγωθεί κλπ. Και μετά είδανε το συνδυασμό ότι είναι του Αριστοτέλη από όλα τα άλλα. Η Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη, η οποία μας περιγράφει ακριβώς και για τη δικτακτορία του Αριουπάγου και για την επανάσταση του Εφιάλτη. Δηλαδή, συγγνώμη. Αλλά το 1905 όμως ο Μάρξ είχε πεθάνει. Ναι. Ο Μάρξ λοιπόν δεν ήξερε τον Εφιάλτη. Μάλιστα. Η ιστορία η επίσημη από τα παλιά τα χρόνια μέχρι τη σήμερα μας λέει ότι οι Αθηναίοι με το Σόλωνα, τον Κλισθένη και τον Περικλή, είναι αυτοί που δίδαξαν την δημοκρατία. Μάλιστα, κατάλαβα. Κάτι παρέκαμψαν. Ναι. Ναι, είναι αυτοί που μας δίδαξαν την δημοκρατία. Ωραία. Εγώ ένα τελευταίο και ξεκαθαρίζω. Δηλαδή,
ότι το 1905 ανακαλύφθηκε το αντίτυπο του. Βρέθηκε η Αθηναίων πολιτεία του Αριστοτέλη, μια κόπια που δεν υπήρχε πριν. Δεν ξέρουμε. Πάντως έγινε πια γνωστή μέσα στον πνευματικό κόσμο, μέσα στον ευρύτερο κοινό. Ας το πούμε έτσι. Τυπώθηκε και κυκλοφόρησε μετά. Δεν αποκλείεται. Μυστική να τα ήξεραν και πιο πριν. Μπορεί να υπήρχε στα, στα μοναστήρια μέσα. Στα μοναστήρια θα υπήρχαν οπωσδήποτε. Ωραία. Κύριε Ρήγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και υπόσχομαι ότι αν έχετε όρεξη, που σας βλέπω ότι έχετε, θα κάνουμε και άλλες εκπομπές για να ενημερώσουμε περισσότερο κόσμο όπως ενημερωθήκαμε και εμείς για τόσο σοβαρά ζητήματα που δεν είχαμε ιδέα. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μια συζήτηση, μια ζωντανή συζήτηση έτσι είναι ωραία. Αλλά πάντα όμως έχει ένα μειονέκτημα. Στον απλό πολίτη, τι μένει. Παρουσιάζοντας το συγγραφέα, παρουσιάζοντας αυτό το κενό, δεν του μένει τόσο, η ουσία, αυτών που λέει, αλλά του μένει τόσο το ζωντανό, το συναισθηματικό. Απευθύνεται δηλαδή στο συνέστημα και όχι στην ουσία. Ενώ πάνω στο βιβλίο, αν κάθισουμε να μελετήσουμε μια σελίδα του βιβλίου και να την αναλύσουμε, για να πούμε έτσι έγινε, τότε εντυπώνεται καλύτερα στο